σε καινούρια έκδοση ο Σεντάτ Πεκέρ. Στο νέο του βίντεο, ο αρχιμαφιόζος Σεντάτ Πεκέρ δίνει πλήρης διαδρομές των φορτίων κοκαίνης για να αποφύγουν τα εμπόδια κρατών όπως της Αμερικής και κατονομάζει ο ΟΤΕΟΣ Πρωθυπουργού της Τουρκίας. Περιτώ να σας πω ότι τη στιγμή που κοίταξα είχαν υπερβεί οι προβολές στα 10 εκατομμύρια. Χθες δηλαδή. Μέσα σε κάποιες ώρες δηλαδή. Μεταξύ άλλων είπε, η κοκαίνη πρώτα ερχόταν μέσω Κολομβίας. Πέρσι τον Ιούνιο συνελήφθησαν με 4 τόνους και 900 κιλά. Ακολούθως έγινε εργασία για ένα νέο δρομολόγιο, διότι ο αγώνας της Αμερικής ενάντια στα ναρκωτικά εκεί είναι πολύ ισχυρός. Συνεχώς τα παρακολουθεί. Υπάρχουν 800 χιλιόμετρα σύνορα με τη Βενεζουέλα είναι εύκολο να τα περάσουν εκεί, διότι η Αμερική δεν έχει έλεγχο στη Βενεζουέλα. Τα μέρη όπου πραγματικά είναι ακριβή η κοκαίνη είναι στη Μέση Ανατολή. Ποιος πήγε στη Βενεζουέλα για το νέο δρομολόγιο κοκαίνης? Μάλιστα, ποιος πήγε? Πήγε ο Ερκάν Γιλντιρίμ, γιος του Τέος κυρίου πρωθυπουργού μα Μπιναλί Γκυλτιρίμ, δέξι σήμερα του κυρίου Ερντογάν. Στι αρχέ αυτού του έτου, μετά τη σύλληψη εκείνου του φορτίου, πήγε τον Ιανουάριο και έμεινε τέσσερι ημέρε. Πήγε και τον Φεβρουάριο και έμεινε άλλε τέσσερι ημέρε. Υπάρχει το λιμάνι Καράκας που είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της Βενεζουέλας. Από εκεί τα πλοία ξηρού φορτίου μπορούν να έρθουν απευθεία στην Τουρκία. Αλλά αυτά που είναι με κοντέινερ κάνουν στάση πρώτα στον Άγιο Δομήνικο και έτσι συνεχίζουν. Αυτά μας λέει. Επιμελήθηκα πλήστα ρεπορτάζ για το ζήτημα, για τον βιασμό και θάνατο φοιτήτρια δημοσιογράφου που στην Ελλάδα δεν ακούσατε. Υπάρχει κι άλλο θάνατο Τούρκου δημοσιογράφου. Υπάρχουν σύνυφάνσει κατά τον αρχημαφιόζο πολιτικών τη εξουσία με τον υπόκοσμο και τους προκαλεί για όσα δίδει στη δημοσιότητα. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τουρκικά μέσα ενημέρωση, ο γιος του Γιλντιρίμ είχε πράγματι μεταβεί στη Βενεζουέλα για να βοηθήσει τη χώρα με την πανδημία κορονοϊού, στέλνοντα κάποια rapid test. Σε κάθε περίπτωση τα κρούσματα κορονοϊού κατά εκείνο το χρόνο στη Βενεζουέλα ήταν εξαιρετικά λιγότερα από τα κρούσματα στην Τουρκία. Υποστηρίζει ακόμη ότι τα κατεχόμενα στην Κύπρο έχουν γίνει κέντρο ναρκωτικών. Οι κατηγορίε του Σεντάτ Πεκέρ, που εδώ δεν επιβεβαιώνονται από οποιαδήποτε άλλη πηγή, αφορούν υποθέσει που πάνε δεκαετίε πίσω βέβαια. Έχουν καθυλώσει πολλού στην Τουρκία και απειλούν να αμαυρώσουν ακόμη περισσότερο την εικόνα τη κυβέρνηση του Προέδρου. Ρετζέπ, Ταγί Περντογκάν. Σημειώνεται πω ένα από τα βίντεό του, ο Σεντάτ Πεκέρ, ισχυριζόταν πω ο κύριο Σοηλού. Τον προστάτευε και τον ενημέρωσε έγκαιρα για την έναρξη έρευνα σε βάρος του πέρσι ώστε να μπορέσει να εγκαταλείψει την Τουρκία πρωτού συλληφθεί και ταυτόχρονα ανέφερε πως θα τον σέρνει με λουρί σαν σκύλο στο δρόμο. Ο κύριος Σοηλού είναι ο κύριος που γράφει στα παλιά του παπούτσια τη συνθήκη Μοντρέ και άλλα. Ο υπουργός εσωτερικών Σουλημά Σουηλού κατέθεσε μήνυση σε βάρος του Σεντάτ Πεκέρ για σκοφαντική δυσφήμιση.